Με αυξημένο κύμα επίδοξων μεταναστών βρίσκεται αντιμέτωπη η Ιταλία. Από την Παρασκευή, η Ιταλική Ακτοφυλακή έχει διασώσει περισσότερους από 3.500 παράνομους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα της χώρας. Μετά το ναυάγιο στα ανοιχτά της Τρίπολης στη Λιβύη, η Ιταλική Ακτοφυλακή και το πολεμικό ναυτικό εντόπισαν 18 νεκρούς μετανάστες σε πλοιάριο νότια της Λαμπεντούζα. Το σκάφος παρουσίασε αβαρία στις μηχανές και πρώτο έσπευσε σε βοήθεια το πλοίο Σύριο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού. 73 μετανάστες περισυνελέγησαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στη Σικελία. Οι Ιταλικές αρχές κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής επιχείρησης Mare Nostrum, η οποία όμως σύντομα θα περάσει υπό ευρωπαϊκή διαχείριση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ιταλία με τους μετανάστες θα τεθεί δυναμικά από τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντζι στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στις 30 Αυγούστου.